Αμήν, αλληλούια. Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Βλέπω γνωστά πρόσωπα, ευχαριστούμε τον Θεό και χαιρόμεθα βέβαια όλοι μαζί που ήρθαμε και πάλι να δοξάσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ τον Θεό ιδιαίτερα αδελφοί, γιατί παραλίγο δεν θα ήμουν ανάμεσά σας από τη Τετάρτη και ξεκίνησε να έχω μια περίεργη γρήπη. Να έχω βήχα, συνάχη, το ένα το άλλο. Λέω, Κύριε, όλη τη χρονιά λέω δεν αρρώστησα. Τώρα θα αρρωστήσω. Λέω, Κύριε, τι γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά σήμερα με βλέπετε εδώ. Ευχαριστώ τον Κύριο που έκανε χάρη ο Θεός, αδέλφια μου, και έτσι ήρθαμε για να τον δοξάσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό, να προσευχόμεθα, αδελφοί, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη την παρουσία του Θεού και όπως ακούσαμε, λέει, είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, συμφέρει σε εσάς να φύγω. Λυπήθηκαν οι μαθητές όταν είπε ότι ήρθε η ώρα να φύγω. Λυπήθηκαν και δικαιολογημένα, αλλά λέει συμφέρει σε εσάς να φύγω, γιατί θα πάω, λέει, στον Πατέρα και θα σας στείλω άλλον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας. Αυτό το Πνεύμα, αδελφοί, που κατοικεί τώρα και μέσα μας, που είναι και αυτό το βραδινό ανάμεσά μας, ευχαριστούμε τον Θεό, κυριουργεί. Και θα παρακαλέσουμε τον Κύριο να συνεχίσει να ιερουργεί ανάμεσά μας, αδελφοί, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη, το Πνεύμα του Θεού να μας μιλάει πάντοτε μέσα στις καρδιές μας. Υπάρχουν εκκλησίες, όπως είπε και ο αδελφός ο Λευτέρης, που πραγματικά, αδελφοί, πολλές εκκλησίες μιλάνε για τον Θεό. Πολλές εκκλησίες, αδελφοί, κηρύττουν τον Χριστό. Πολλές εκκλησίες υψώνουν με πολύ δύναμη το όνομα του Θεού. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε, αδελφοί, ταπεινά, ευχαριστούμε τον Θεό, βρισκόμαστε στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, που δεν μιλάμε μόνο για τον Θεό, αλλά μας μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Αλληλούια, πώς, με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, αδελφοί. Και αυτό είναι, αδελφοί, που μας κρατάει μέχρι και σήμερα, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μας ευλογήσει ο Θεός αυτές τις ημέρες, πραγματικά. Αυτό που ζητήσαμε σαν εκκλησία αυτές τις ημέρες είναι ο Κύριος να κάνει μεγάλη σωτηρία, να βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο τα αδέλφια μας όλα που δεν έχουν λάβει, αλλά και να αναγεννήσει ο Κύριός μας ανθρώπους που θα έρθουν να μας επισκεφτούν, που θα έρθουν να δούνε για πρώτη φορά. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά, αδελφοί, ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται και περιμένουμε πραγματικά την ημέρα αυτή να όλοι μας να είμαστε έτοιμοι και τον δοξάζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαβάσουμε, αδελφοί, θέλω ένα εδάφιο από την 823 σελίδα. Είναι από τον προφήτη Μιχαία, από το σίγμα κεφάλαιο, έκτο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο. 823 σελίδα, 8 εδάφιο από το σίγμα κεφάλαιο. Αυτός σι έδειξεν άνθρωπε τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ρωτάει, πω, καμιά φορά ο άνθρωπος, ο πιστός, ο αναγεννημένος, ιδού εγώ, Κύριε, τι να κάνω για σένα. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να τρέξουμε, θέλουμε να εργαστούμε, αλλά καλός είναι αυτός ο ζήλος και πρέπει να υπάρχει, αδελφοί, έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως διαβάσαμε, αυτός σι έδειξε, άνθρωπε. Αν αναρωτιέσαι και αναρωτιέμαι, τι να κάνω, Κύριε, για σένα, τι να κάνω για την εκκλησία, τι να κάνω κάτι το οποίο θα σου αρέσει, Κύριε. Εδώ λέει, αυτός, ο Κύριος δηλαδή, σου έδειξε, άνθρωπε, τι το καλόν. Ποιο είναι το καλό. Το δικό σου το καλό, αλλά και το καλό του πλησίον σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιο, να ζητάει, λέει, τον Κύριο, και τι ζητεί, λέει, ο Κύριος παρά σου. Τι ζητάει. Τι ζητάει ο Θεός από εμάς, αδελφοί, τι ζητάει τώρα, ευχαριστούμε τον Θεό, Κύριος, αυτό το βραδινό από όλους μας. Γιατί και εμείς λέμε, Κύριε, θέλω. Ο Κύριος, λέμε, πολλές φορές δεν ζητάει. Και όμως εδώ βλέπουμε αυτό το εδάφιο, ζητάει από εμάς. Τι ζητάει, αδελφοί, εμείς τι ζητάμε. Εγώ τι ζητάω, όλοι μας τι ζητάμε πολλές φορές, αδέλφια μου, από τον Κύριο, δεν είναι. Εδώ μας φανερώνει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ότι να πράττεις το δίκαιον. Και έτσι ξεκινάει ο λόγος του Θεού για όλους μας, αδελφοί. Θέλεις να εργαστείς. Θέλουμε να τρέξουμε για τον Χριστό. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ψυχή μας, αδέλφια μου. Να διατηρήσουμε την εαυτούν σωτηρία.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να κάνω? Να πράττω το δίκαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι άλλο? Και να αγαπώ έλεος. Ε? Αγαπώ έλεος. Όχι να κάνω μόνο έλεος, να το αγαπήσω. Έχει διαφορά. Άλλο να κάνω έλεος, να πει ο έλεος, και άλλο να αγαπώ το έλεος, αδελφοί. Ε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, πολλές φορές το έχουμε δει μέσα στη ζωή μας ότι δεν μπορούμε να ελεήσουμε εύκολα. Ε? Ο εχθρός, τον εχθρό ούτως ή άλλως. Ε? Καμιά φορά αγωνιζόμαστε. Αλλά εδώ αγωνιζόμαστε πολλές φορές τον αδελφό να ελεήσουμε. Την αδελφή, εν κυρίω. Ε? Να τον συγχωρέσω, να με συγχωρέσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχω κάνει μια εικόνα. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, εσύ για μένα. Αλλά εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ωραία παραδείγματα, ωραίες οδηγίες για όλους μας. Αδελφιά μου, τι? Να αγαπήσουμε το έλεος. Όχι μόνο να πράττουμε, αλλά να το αγαπήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί, και να περιπατήσεις ταπεινώς μετά του Θεού σου. Τι ωραία. Και αυτό ζητάς, Κύριε, από μένα? Αυτό ζητάει από εμάς, αδελφοί. Εάν εσύ ζητάς από τον Κύριο, και ο Κύριος ζητάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ ζητάω πολλές φορές. Και όλοι μας πιστεύουμε, ζητάμε, Κύριε, θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε, θέλω να με θεραπεύσεις, Κύριε, θέλω να αναλάβεις τα παιδιά μου, Κύριε, θέλω να αναλάβεις την εκκλησία, θέλω να αναλάβεις, ξέρω εγώ, το ασθενή αδελφό μου. Όλα τα βάζουμε μέσα στην προσευχή. Και ο Κύριος τα δέχεται. Αλλά έρχεται και ο Κύριος με τη σειρά του. Αλληλούια, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι μας λέει? Σ' ακούω, παιδί μου. Και χαίρομαι όταν τα φέρνεις όλα αυτά τα αιτήματα ενώπιόν μου. Αλλά και εγώ ζητάω από σένα. Τι ζητάς, Κύριε? Να πράττεις το δίκαιο. Αλληλούια. Και τι? Να περπατήσεις μαζί μου ταπεινώς. Και τότε, αδελφοί, όλα αυτά που θα ζητήσουμε και ζητάμε, τότε, αδελφοί, πραγματικά δίνουμε όλη την ελευθερία και το δικαίωμα στον Κύριό μας, αδελφοί, για να μας δώσει να αγαπήσουμε το έλεος, αδελφοί. Είναι τα χαρακτηριστικά αυτά του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, αδέλφια μου. Πόσες φορές δεν τον πλησιάσαμε τον Κύριο? Όταν πέσαμε, όταν αμαρτήσαμε, όταν σφάλαμε, δεν πήγαμε στον Χριστό μετανιωμένοι? Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έπεσα. Κύριε, έσφαλα. Κύριε, σκέφτηκα κάτι το οποίο δεν το θέλες. Ελέησέ με. Και ο Κύριος τι λέει, παιδί μου? Επειδή αγαπάω έλεος, ευχαριστούμε τον Θεό, θα σε ελεήσω, θα σε συγχωρέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και έτσι, αδελφοί, μαθαίνουμε πάντοτε από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Να περιπατήσουμε μαζί με τον Κύριό μας, αδελφοί, ταπεινά στο δρόμο το δικό του. Και εκεί θα δούμε πραγματικά, αδελφοί, το χέρι του Θεού πολύ δυνατό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να ευλογήσει και το υπόλοιπο. Να προσευχόμαστε, αδελφοί, να μας χαρίσει και την Κυριακή μια ωραία μέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αλλάζει. Μία βροχή, μία ήλιο, μία βροχή. Λέω, άντε να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θα πω αυτό και τελειώνω. Θυμάμαι μια χρονιά. Παρόλο που γίνονται πολλές ετοιμασίες, αδελφοί, για να βρεθούμε εκεί στο βουνό όλοι μαζί και το Σάββατο βέβαια και από σήμερα βέβαια, όλες αυτές τις ημέρες υπάρχει ευλογία, αλλά υπάρχει και κόπος. Αλλά και χωρίς κόπο, αδελφοί, δεν υπάρχει ευλογία. Έτσι πάει αυτό, ε. Δεν είναι με δεμένα χέρια και να πω, α, τώρα θα με ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται έτσι. Αδελφοί, το ξέρουμε. Και μια χρονιά, θυμάμαι, αδελφοί, είχαμε ετοιμαστεί, ετοιμάσαμε και έριχνε όλη την ημέρα βροχή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και την Κυριακή και θυμάμαι ήταν ανάμεσά μας ο αδερφός ο Νίκος ο Νικολακόπουλος. Έρχεται, με πλησιάζει. Αδερφέ Δημήτρη, λέει, τι κάνεις? Λέω, αδερφέ, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Λέω, είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα. Λέω, γιατί βρέχει όλη την ημέρα, δεν το ευχαριστηθήκαμε. Και μου χαμογελάει και με αγκαλιάζει και μου λέει, αδερφέ Δημήτρη, μόνο στον ήλιο και στις καλές μέρες θα δοξάζουμε τον Θεό. Στη βροχή δεν θα τον δοξάσουμε. Λέω, αμήν, αδερφέ. Και μου έφυγε όλο το βάρος. Ε. Πραγματικά έφυγε, άλλαξε όλη η σκέψη μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέω, ναι, Κύριε. Του Κυρίου είναι γης και το πλήρωμα αυτής. Αμήν, αδέρφια μου. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.